Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και πάλι μαζί σήμερα, συν Θεό, για να συζητήσουμε για το θέμα των δαιμονιζομένων. Τι είναι δαιμονιζόμενοι, τι είναι δαιμόνια, τι είναι δαίμονας, αν έχει εξουσία ο δαίμονας να εισέρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Και φυσικό είναι όταν ένα ξένο σώμα εισέρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος να αισθάνεται φοβερά άβολα, δύσκολα, να καταλαβαίνει αμέσως την κυριαρχία μέσα του ενός άλλου πνεύματος. Και αυτό είναι ένα αλάνθαστο στοιχείο και σημείο και σύμπτωμα ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχτεί επίθεση του δαίμονα ή έχουν καταληφθεί από κάποιο είδος δαιμόνιο, διαρκές ή διακοπτόμενο, έχουν την αίσθηση μιας κατάληψης μέσα στην ελευθερία της συνειδήσεώς τους, μέσα στο κέντρο της ψυχής, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και αισθάνονται πάρα πολύ άβολα, γι' αυτό και αισθάνονται συγχυσμένοι, δυσκολεμένοι και πηγαίνουν στους γιατρούς για εξετάσεις, πηγαίνουν στην εκκλησία για να τους διαβάσουν τις ευχές για να έλθουν σε κάποια ισορροπία. Είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα που ασχολείται η Ορθόδοξη Εκκλησία, το θέμα του δαιμονισμού των ανθρώπων, των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν χάσει πλέον την ελευθερία της ψυχής τους, έχουν καταληφθεί από το δαίμονα και αυτό ακριβώς δεν το λέμε έτσι επειδή μας ήρθε ή επειδή κάναμε δικές μας παρατηρήσεις, αλλά επειδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, στο ίδιο το Ευαγγέλιο, αναφέρεται η επίδραση των ακαθάρτων πνευμάτων και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο της θεραπείας του Γεργεσινού δαιμονιζομένου, που αφορά για εκείνους που ασχολούνται και ψάχνουν το κεφάλαιο το 8 του Λουκά, το στίχο 26. Εκεί αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, έχει πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και στα καταχθόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν μπήκε θριαμβικά μέσα στο δώμα και κλεισμένων των θυρών και τρόμαξαν νομίζοντας ότι είναι φάντασμα, τους είπε μην τρομάζετε, ειρήνη μην, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο δάσκαλός σας. Και συνέχισε λέγοντάς τους, εδόθημη πάσα εξουσία επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων. Πήρα τέλος δικαιωματικά από τον πατέρα μου, εφόσον ήπια το ποτήριο του θανάτου και αναστήθηκα, πήρα δικαιωματικά την εξουσία πλέον, όχι πως δεν την είχε σαν Θεός, αλλά την πήρε και σαν Ιησούς Χριστός Θεάνθρωπος, την εξουσία των επ υγείων, των επ ουρανίων και των καταχθονίων. Αν εξετάσουμε τι σημαίνει η εξουσία καταχθονίων, θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι και κυρίαρχος των δαιμόνων, κύριος των δαιμόνων. Γι' αυτό και εδώ ο δαιμονισμένος Γαδαρινός στη συνέχεια αποκαλύπτει και λέει «Γιατί ήρθες πρώτης ώρας να με βασανίσεις». Διότι ξέρει ότι θα βασανιστεί ο διάβολος και η πομπή του από τον Ιησού Χριστό όταν έρθει η στιγμή να γίνει η αποκατάσταση, η πάλι γενεσία, όταν τα πάντα θα ανατραπούν και θα έρθει η ισορροπία του Θεού και θα αποδοθεί η τέλεια δικαιοσύνη εκείνη που θα δώσει, όπως ξέρει ο Θεός και μας έχει υποσχεθεί μέσα στον αδιάψευστο λόγο του Ευαγγελίου, διότι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της κρίσεως της ανθρωπότητας. Και όχι μόνο, διότι το Ευαγγέλιο είναι η κατακλίδα, είναι εκείνο που μας δείχνει τι πρόκειται να συμβεί, αφού και οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό είναι εκεί μέσα γραμμένες και όλο το διπορικό των 3,5 χρόνων της κατακόσμων θεανδρικής παρουσίας του Χριστού, το έργο του δηλαδή συμπληρώθηκε μέσα σε 3,5 χρόνια πάνω στη γη, περιδιαβαίνοντας αυτή τη γη που ξέρουμε, το Ισραήλ. Περιλαμβάνει επίσης τα θαύματα και τις εντολές του Χριστού, κατά τέτοιο τρόπο μαθηματικά και τελειολογικά διατυπωμένο, τόσο ώστε δεν θα μπορέσει να φύγει ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία από το λόγο του Ιησού Χριστού μέχρι να έρθει η Δευτέρα Παρουσία όπου θα εκπληρωθούν τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να το κάνουμε ένα σύμφυτο της πνευματικής μας ζωής στοιχείο. Καθημερινά πρέπει να ασχολούμεθα με το Ευαγγέλιο, αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον τι
τις Κυριακές θα πρέπει μετά την Εκκλησία να επανερχόμεθα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, να προβληματιζόμαστε σε 3-4 σημεία πάντοτε του Ευαγγελίου για τα μηνύματα που δίνει, γιατί αυτά θα μας χρησιμεύσουν να δημιουργήσουμε και εμείς το πνευματικό σώμα, το οποίο θα είναι το σώμα εκείνο που θα μας φέρει στην επουράνια βασιλεία, μιας και το σώμα εκείνο θα είναι ο Λόγος του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι τα διαβατήρια και τα διαπιστευτήρια κάθε τέκνου της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει τη θλιβερή κατάσταση του δαιμονιζομένου ανθρώπου, του ανθρώπου που πάσχει από τον δαίμονα, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος και μισάνθρωπος, μισόκαλος όπως λένε οι πατέρες, και μισάνθρωπος στην κυριολεξία, και χαίρεται, ειδονίζεται στην κυριολεξία, ο δαίμονας να ταλαιπωρεί το ανθρώπινο όν. Τόσο πολύ που φρικιάζει τη σκέψη ότι θα βγει από το σώμα του ανθρώπου αυτού, ή από το πνεύμα του, αν θέλετε, από τον ίδιο τον άνθρωπο, σώμα και πνεύμα. «Και κατέπλευσαν εις χώραν των Γαδαρινών ή της εστίαν την πέρα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί την υγιήν, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών». Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πόλη των Γαδαρινών, Γεργιασινών, όπως τους λέει σε άλλο σημείο, σε άλλο Ευαγγέλιο, συναντήσαν έναν άνδρα, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να ντυθεί ρούχα, διότι δεν μπορούσαν να τον χωρέσουν τα ρούχα του, και δεν είχε σπίτι να μείνει, διότι δεν μπορούσε να τον χωρέσει ούτε το σπίτι, αλλά έμενε στα μνήματα. Αυτή είναι η άγρια εχθρότητα που εκφράζεται, και εξωθεί τον άνθρωπο να μην φοράει ούτε ρούχα, αλλά ούτε να κατοικεί μέσα σε σπίτι, διότι θέλει να τον κάνει να βρίσκεται εκτός από τα δεδομένα, έξω από την οικογένεια την ανθρώπινη, και να βρίσκεται μέσα στα μνήματα, να κόβεται με πέτρες και να κάνει παρέα με τα αγρίμια του δάσους. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε εδώ πέρα ότι θλιβερό είναι το κατάντημα του ανθρώπου αυτού, δεν έχει περιποίηση από κανέναν άνθρωπο, δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά ζει σαν τον αγρίμι μέσα στις φωλιές, μέσα στα μνήματα κυριολεκτικά. «Και τον έδαιναν με αλυσίδες», μας λέει πιο κάτω. Πέδες είναι οι αλυσίδες, οι χειροπέδες δηλαδή, τις οποίες τις έσπαγε και δεν μπορούσαν ούτε να τον κρατήσουν οι αλυσίδες. Τόσο πολύ φοβερή η δύναμη του δαίμονος που είχε μέσα του, έκανε να σπάει ακόμα και τις αλυσίδες σε μια κρίση βίας, μανίας. Έτσι λοιπόν είναι χειροπιαστό ότι αυτός ο άνθρωπος, με όλη αυτή τη συμπεριφορά, όλο αυτό το πορτρέτο που βλέπουμε ενός ανθρώπου, είναι καθαρά του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται υπό δαιμονική επιρροή. Και τίθεται το ερώτημα, αγαπητοί φίλοι, τώρα στα σημερινά μας δεδομένα, πόσους ανθρώπους βλέπουμε οι οποίοι βρίσκονται υπό δαιμονική επιρροή. Βλέπουμε ανθρώπους σε τέτοια κατάσταση, έξαλλοι, όπως είναι αυτά τα συγκροτήματα, οι άνθρωποι των συγκροτημάτων ροκ, οι περισσότεροι εξ αυτών, οι οποίοι παίρνουν ναρκωτικά, βρίσκονται σε έξαλλη κατάσταση, σπάζουν τα μικρόφωνα, σπάζουν καρέκλες, ουρλιάζουν σαν αγρίμια του δάσους και στην κυριολεξία βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση δαιμονοπληξίας. Οι κινήσεις τους πάλι στο χορό φαίνονται ότι είναι σπαστικές, δαιμονικές κινήσεις. Ορισμένοι κυκλοφορούν με τα ρούχα τους σκισμένα, ίσως είναι και πανάκριβα αυτά τα ρούχα σκισμένα, ρούχα με υπογραφές, αλλά τα σκίζουν μετά με ξηράφια για να φαίνεται από μέσα το σώμα τους. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ένα είδος και αυτός δαιμονικής επιρροής, και πολλά άλλα σημεία τα οποία τα βλέπουμε στη σύγχρονη ζωή που μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκονται καλά στα λογικά τους, αλλά έχουν κάποια επίδραση από τα πονηρά πνεύματα του δαίμονα. Έτσι λοιπόν βρίσκεται στην έρημο αυτός και σπάει τις αλυσίδες. Όμως σε λίγο θα δούμε το θαύμα που γίνεται απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον επικίνδυνο αυτό άνθρωπο και δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος ζούσε εις βάρος των άλλων και της ζωής των άλλων, και
έβγαζε αληθινό το λατινικό ρητό που λέει άνθρωπος ανθρώπου λύκος. Μετά κάποιοι άλλοι πιο έξυπνοι σύγχρονοι διανοητές τύπου Σάρτρ είπανε ότι ο άνθρωπος είναι ο ένας η κόλαση του άλλου. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αρχαίο αυτό άνθρωπος λύκος για τον άλλο άνθρωπο. Όμως ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις σατανιστικές αντιλήψεις, αλλά ο χριστιανισμός λέει ότι πρέπει να αγαπάς τον πλησίο σου ως εαυτόν. Τον επλησίασε λοιπόν ο Χριστός μας και του είπε «Τι σοι έστιν όνομα, ποιο είναι το όνομά σου» και εκείνος θα αποκρίθηκε «Λεγεών». «Λεγεών», όπως λένε και οι πατέρες στις ερμηνείες τους, διότι υπάρχουν τόσα πολλά δαιμόνια μέσα σε αυτόν είχαν μπει, είχε ανοίξει η ψυχή του και είχαν μπει μέσα τόσα πολλά δαιμόνια, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν τα ονόματα των δαιμόνων, αλλά με ένα όνομα ονομάστηκαν «Λεγεών», δηλαδή πάρα πολλά, ένα σύνταγμα δαιμόνων. Και όταν είδε τον Χριστό, ο άνθρωπος αυτός έκραξε με δυνατή φωνή και έπεσε κάτω, έπεσε στα πόδια του και με φωνή μεγάλη του είπε «Τι μη και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, σε παρακαλώ να μην με βασανίσεις». Εκείνος όμως διέταξε τα πνεύματα, τα ακάθαρτα που βρίσκονται στον άνθρωπο να φύγουν. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα έφυγαν, αλλά μπήκαν στους χείρους, όπως ξέρουμε το γνωστό. Μπήκαν στους χείρους και άφησαν εκεί. Την ταλαιπωρία από τον άνθρωπο την πήραν και την έδωσαν στους χείρους, οι οποίοι χείροι, όπως ξέρουμε, πήγαν και βούλιαξαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Γιατί στους χείρους? Μια ερμηνεία είναι ότι απαγορεύεται το χοιρινό κρέας να το τρώνε σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και ήταν παράνομοι και εκείνοι που καλλιεργούσαν, μάλλον έβοσκαν τα χοιρινά αυτά, τα ζώα, τους χείρους. Και έτσι λοιπόν, δικαίω το λόγο, αυτοί οι χείροι έπρεπε να πνιγούν κατά κάποιο τρόπο, γιατί παρέβαιναν στοιχειώδεις εντολές του Μωσαϊκού νόμου αυτοί οι άνθρωποι. Όμως το σπουδαιότερο, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπουμε, είναι η ύπαρξη του δαίμονος. Γιατί ο δαίμονας έχει μια τακτική σε κάποιους αφελείς, τους αφελέστερους των ανθρώπων, να μην αποκαλύπτεται, αλλά να φαίνεται ότι είναι αφανής. Να μην φαίνεται δηλαδή. Εκείνο που επιδιώκει είναι να κάνει τη δουλειά του ύπουλα και κρυφά, δίχως να φαίνεται. Όπως και οι πονηροί άνθρωποι αυτό επιδιώκουν, να κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν πιο ύπουλα, πιο κρυφά, πιο σκοτεινά. Όμως εδώ τον εξεσκεπάζει το Ευαγγέλιο, δείχνει τις μεθοδίες του διαβόλου, δείχνει τα δαιμόνια τα οποία κυβερνώνται από τον διάβολο και έτσι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι ο διάβολος είναι ένα πνεύμα, είναι μια οντότης, είναι μια ελεύθερη συνείδηση, μια ελεύθερη βούληση, είναι ένα «ον». Διότι η έννοια του «όντος» είναι η έννοια του προσώπου. Είναι ένα πρόσωπο λοιπόν, έχει ελευθερία βουλήσεως. Είναι ένα «ον» με προσωπικότητα. Συμπληρωμένο «ον», όπως είναι και ο άνθρωπος, είναι ένας εκπεσών άγγελος. Είναι μία ελεύθερη βούληση, η οποία, όπως ξέρουμε, αντέδρασε με την ελευθερία της, καταχράστηκε την ελευθερία της και αντέδρασε εναντίον του Δημιουργού της, του Θεού, η ελεύθερη βούληση του Θεοσφόρου. Και ξέρουμε, είναι γνωστό, ότι τον εσπάθησε ο Αρχάγγελος και έπεσε στη γη και μάλιστα στα βάθη, στα τάρταρα, εννοεί, στο σκοτάδι μέσα του γήινου περιβάλλοντος. Αυτά έχουν τονιστεί στο Ευαγγέλιο σε πολλούς τόνους και δεν επιτρέπεται σήμερα να βγαίνουν και επιστήμονες στα κανάλια της τηλεοράσεως και να αμφισβητούν την ύπαρξη του δαίμονος και να λένε απ' την άλλη ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εάν δεν έλεγαν ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αρνούνται το Ευαγγέλιο, αρνούνται τα πάντα και δεν θέλουν να δεχτούν την ύπαρξη και του δαίμονος. Όμως και η έκφραση «πιστεύεις στο διάβολο, πιστεύεις στο δαίμονα» δεν είναι σωστή. Εμείς πιστεύουμε στην ύπαρξη του διαβόλου. Δεν πιστεύουμε στον ίδιο το διάβολο, αλλά πιστεύουμε
στην ύπαρξη του διαβόλου, γιατί μας την ομολογεί το Ευαγγέλιο ότι ο διάβολος υπάρχει, ο διάβολος είναι ο αρχηγός των ταγμάτων των δαιμόνων, των εκπεσόντων αγγέλων. Αυτά είναι αλήθειες από την Παλαιά Διαθήκη και τονισμένες σε πολλούς τόνους, επισφραγισμένες από την βαρισίμαντη άποψη του Κυρίου μας, ο οποίος λέει ότι πραγματικά υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν οι δαίμονες και απόδειξη είναι ότι εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο οι δαίμονες έχουν κατακλείσει την ψυχή του και με την επέμβαση του Θεού, ο οποίος διατάζει και είναι κύριος των δαιμόνων και κύριος των υποχθονίων, όλων των δυνάμεων των υποχθονίων, αλλά και των επουρανίων και των επιγείων. Με αυτή λοιπόν τη διαταγή φεύγουν οι δαίμονες και απελευθερώνεται ο άνθρωπος. Τίθεται τώρα, αγαπητοί φίλοι, ένα πρόβλημα. Ποιοι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι και ποιοι άνθρωποι πάσχουν από ψυχικές νόσους. Εκεί είναι δύσκολο να γίνει διαφορική διάγνωση μερικές φορές, αλλά δεδομένου ότι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν ότι δεν αισθάνονται τίποτε παθολογικό, όλα τα συμπτώματά τους αυτά είναι στην πνευματική σφαίρα και οι πονοκέφαλοι που έχουν συνήθως αντιλαμβάνονται ότι δεν προέρχονται από κάποια οργανική αιτία, άλλωστε και οι εξετάσεις που κάνουν στα ιατρικά κέντρα δείχνουν ότι οι εξετάσεις αυτές του αίματος, τα εγκεφαλογραφήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς να κάνει γιατρός για να οδηγήσει τη διάγνωσή του σε ένα σημείο, οι εξετάσεις που αναλαμβάνουμε αυτές είναι καλές, κατά φύση είναι καθαρές. Είναι φυσιολογικές. Εκεί λοιπόν δημιουργείται η υποψία πώς αυτός ο άνθρωπος στα καλά καθούμενα άρχισε ξαφνικά να μην έχει διάθεση για τίποτε. Εγώ είδα κάποτε ένα παιδί, ένα κριτικό νέο παιδί, μόλις είχε απολυθεί από το στρατό, ο οποίος καθόταν στο πλοίο κάτω, ο κλαδόν, και παρά τις παρακλήσεις του αδερφού του, αυτός δεν ήθελε να σηκωθεί. Τότε πλησίασα και τον ερώτησα τι αισθάνεται, τι έχει, μήπως είναι άρρωστος. Μου είπε, έχω συνεχείς πονοκεφάλους, δεν μπορώ να κάνω πια τίποτα, έχω παραλύσει. Ο αδερφός του μου το επιβεβαίωσε ότι ήταν ένα δραστήριο παιδί, ένα πανέξυπνο παιδί, αλλά από τον καιρό που παρεγωνιάστηκε μια κοπέλα, η μάνα της κοπέλας δεν του καλουάρεσε, και πιθανό να του είχε κάνει μάγια. Το θεώρησα πολύ πιθανό και ρώτησα λεπτομέρειες. Οδηγηθήκαμε πράγματι ότι όντως το παιδί αυτό από τότε αρρώστησε με αυτόν τον τρόπο τον περίεργο και όλες τις εξετάσεις είχε πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς, σε 5-6 νευρολόγους από ό,τι μου λέει, χάλασαν τόσα λεφτά και δεν μπόρεσαν να βρούνε να του δώσουν διάγνωση, τα χάπια δεν το έκαναν απολύτως τίποτα. Και εκ των υστέρων, παρακολουθώντας την υπόθεση αυτή, αγαπητοί φίλοι, πράγματι διαπιστώσαμε ότι η πεθερά του είχε κάνει σατανικές επιβολές διαμαγείας, διαμαγικών, διαφόρων μαγικών τεχνασμάτων στο παιδί αυτό. Και πήρε το δρόμο του με την εκκλησία κλπ. Δεν έμαθα εκ των υστέρων μετά από, έχουν περάσει τώρα ίσως και 7-8 χρόνια, που κατέληξε αυτή η ιστορία. Όμως δεν είναι η μόνη ιστορία, υπάρχουν χιλιάδες τέτοια περιστατικά που πηγαίνουν στις εκκλησίες. Ο πατήρ Σάβας είναι ένας από εκείνους ο οποίος έχει να μας παρουσιάσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από μαγεία, γυναικών, κοριτσιών ή μεσόκοπων ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες οι ίδιες μαρτυρούν ότι είχαν ασχοληθεί με την αστρολογία, με τη μαντία, με τη χειρομαντία ή καφετζούδες παλιές και έτσι με την επίκληση που κάνανε στους δαίμονες να τους εξυπηρετήσουν. Κάποτε οι δαίμονες εισήλθαν μέσα στο ίδιο τους το πνευματικό χώρο, το άβατο της ψυχής του ανθρώπου και έκαναν κατάληψη και από τότε ταλαιπωρούνται φρικτά και η μόνη τους ικανοποίηση είναι όταν τους διαβάζουν τις ευχές και έρχονται στην εκκλησία. Βεβαίως, σε μερικές περιπτώσεις τα δαιμόνια αυτά σταματούν κατά την παραχώρηση του Θεού, κάποτε είναι δραστικότερα και κάποτε σταματούν για να ξεκουράζει το άνθρωπος, διότι δεν αντέχει το πειρασμό και το δαιμόνιο τόσο η ψυχή του ανθρώπου να βρίσκεται υπό την κατοχή αυτού του δαίμονα. Έτσι λοιπόν πρέπει κανείς να φοβάται αυτά τα πράγματα
να τρέμει όταν ακούει περί μαγείας και να μην ασχολείται ποτέ με μέντιουμ, με αστρολόγους, να μην κάνει επισκέψεις σε αυτά τα μέρη. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, διότι δεν έχουμε καμία σχέση εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τα παιδιά του Φωτός όπως πρέπει να είμεθα, το Άλλας και το Φως του Κόσμου, με τα παιδιά του Σκότους, αυτούς που ασχολούνται με μαγείες, με αστρολογίες, με ταρό, με καφετζούδες, με μέντιουμ, με προγνώσεις, με μετασαρκώσεις, με υπνοτισμό, με εκείνους που λένε ότι θα σου πω τις προηγούμενες ζωές αν σε υπνοτίσω και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατεργασίες του διαβόλου, είναι, ανήκουν στη σφαίρα τη σατανική και πρέπει οπωσδήποτε να είναι μακριά από μας. Και αν τύχει κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός που μας ακούει και έχει τέτοιες εμπειρίες, θα πρέπει να κάνει μια καθαρή εξομολόγηση και να μην ξαναπάει ποτέ σε μάγους, σε μάγισσες, σε αστρολόγους, σε ταρό ή σε αιρετικές ομάδες. Διότι κινδυνεύει άμεσα να δεχτεί και αυτό στην επίθεση του δαίμονα και να η ψυχή του να βρεθεί ξαφνικά κατηλημένη, possessive από τον δαίμονα. Απελευθερώθηκε όμως, όπως είπαμε, ο Γεργεσινός, ο οποίος μετά την απελευθέρωσή του πήγε και κάθισε στα πόδια του Χριστού και ζήτησε μάλιστα να γίνει και μαθητής του Χριστού. Οι πατέρες μας λένε ότι αυτή η αγέλη των χείρων συμβολίζει και τα πάθη των ανθρώπων, δηλαδή τα πάθη εκείνα που ταλαιπωρούν όλη την ανθρωπότητα, που είναι πάθη τα οποία τα υποδαβλίζουν και τα δαιμόνια, όπως είναι το πάθος της πολυφαγίας, το πάθος της κατακρίσεως, το πάθος της πορνείας, της μοιχείας, της κλοπής. Αυτά λοιπόν κάνουν τον άνθρωπο χείρο, υποχείριό τους και μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε μια κτηνώδη μορφή που γίνεται και κατοικία των δαιμόνων εκ των υστέρων. Αυτή είναι η δράση του πονηρού πνεύματος και όχι μόνο, και αυτή είναι η κατάληξη ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τη μαύρη μαγεία, με τη λευκή μαγεία και με οποιοδήποτε είδος μαγείας, διότι μην ακούτε ονόματα, όλες οι μαγείες είναι μαγείες. Είτε βουντού λέγεται, είτε λευκή, είτε μαύρη μαγεία, εκεί καταλήγουν στο τέλος να βλάψουν, ίσως και ανεπανόρθωτα πολλές φορές, τον άνθρωπο. Όμως, ο φιλάνθρωπος Θεός δεν αφήνει το πλάσμα του, έστω και σε αυτή την κατάσταση, αλλά το φροντίζει πώς. Με το να του δώσει να καταλάβει ότι πρέπει να ξαναγυρίσει στην Εκκλησία. Και συνήθως γυρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, παρόλη την ταλαιπωρία τους, γυρίζουν και έρχονται στην Εκκλησία για να θεραπευτούν τελικά, διότι η μόνη θεραπεία, το μεγαλύτερο νοσοκομείο που υπάρχει, είναι η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το μέγα νοσοκομείο της ανθρωπότητος και σε αυτήν θεραπεύονται οι ψυχικές νόσοι, διότι όλοι, αγαπητοί φίλοι, είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι πνευματικά και ψυχικά, όσο και αν νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς, διότι υγιείς είναι μόνο οι Άγιοι. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν, έχουμε μια πολύ μικρή σχετική υγεία, αλλά για να απολαύσουμε την τέλεια υγεία, πρέπει να γίνουμε, να αγιάσουμε, να αγιοποιηθούμε, να φτάσουμε στην αγιοσύνη. Πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, γιατί ο Θεός μας έχει προορίσει ακριβώς για αυτό το σκοπό, να γίνουμε Άγιοι όπως και Αυτός είναι Άγιος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προοδεύουμε στον καταρτισμό και στην πρόοδο της Ορθοδοξίας των χριστιανικών πραγμάτων και προπαντός να ξέρουμε, να είμαστε γνώστες τις μεθοδίες του αρχιεργάτου του κακού, του διαβόλου και των οργάνων του. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που οι δαίμονες έχουν φύγει από τον άνθρωπο και έχουν φτάσει στη λίμνη για να πνίξουν τους χείρους. 2.000 χείροι μας λέει ο Μάρκος ότι επνίχησαν και η ορμή εκείνη που έπνιξαν τους χείρους ήταν ένα δείγμα της ορμής που δείχνουν και σπρώχνουν και παρασύρουν στην απώλεια τους ανθρώπους αυτοί οι δαίμονες.
Ας παρατηρήσουμε ειδικά τους νέους ανθρώπους σήμερα με πόση έτσι ελαφρά την καρδία παραδίδονται στη ζωή αυτή, την σαρκική ζωή, τη ζωή του φάε, πιες, ξενύχτησε κλπ. Πολύ εύκολα γίνεται αυτός ο παρασυρμός και πολύ δύσκολα γίνεται η συγκράτηση, να συγκρατηθεί κανείς και να μην φτάσει από το κακό στο χειρότερο. Βεβαίως, με αυτό δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν και νέοι, καλοί, συνετοί, εγκρατείς, οι οποίοι αγωνίζονται στον πνευματικό αγώνα και τους αξίζει πάρα πολύ μεγάλος έπαινος, διότι τα βάζουν σήμερα με μια εποχή σατανισμού, μια εποχή σαρκολατρική, μια εποχή απάτης, όπως είναι ο 20ος αιών, ο απατεών, ο αιών της τεχνολογίας και της αποθεώσεως του σαρκικού ανθρώπου και λιγότερο, πολύ λιγότερο, του πνευματικού ανθρώπου. Φτάνουμε λοιπόν στη λίμνη της Γενισαρέτ και εκεί βλέπουμε ξαφνικά να πέφτουν μέσα και να πνίγονται οι χείροι, να πνίγουν τους χείρους οι δαίμονες. Το Ευαγγέλιο μας έχει και άλλα μηνύματα, τα οποία δεν είναι τώρα να τα αναλύσουμε, αλλά υπάρχει αυτή η κακία του δαίμονα που βλέπουμε, ότι όπου μπει ο δαίμονας πρέπει να κάνει καταστροφή. Το ευχαριστιέται δηλαδή πάντα το δαίμονας να είναι καταστροφικός. Και όπως είπαμε, ήταν και μια τιμωρία αυτή των Γεργεσινών, των ανθρώπων εκείνοι που παρανόμησαν, διότι πούλαγαν, εμπορευόντουσαν και έτρωγαν οι ίδιοι χοιρινό κρέας, ενώ δεν έπρεπε κανονικά να το εγγύσουν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Κατεπάτουν λοιπόν τον νόμο και ήταν δικαία η τιμωρία τους που έχασαν τα εισοδήματά τους από αυτή την παρανομία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λίγα σήμερα για τους Γεργεσινούς, μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε στους αγαπητούς μας φίλους που μας ακούν σήμερα και σε εσάς αγαπητοί φίλοι και σε όσους εσείς από αυτές τις εκπομπές που θα μάθετε δύο πράγματα, θα τα μεταδώσετε και στους άλλους ανθρώπους, να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο μας μιλάει για την ύπαρξη πονηρών πνευμάτων. Σε πολλά σημεία μας μιλάει για τη δράση του διαβόλου. Ο ίδιος ο Κύριος ήρθε, είπε ότι εγώ ήρθα να καταλύσω τα έργα του διαβόλου, ήρθα να περιορίσω το δαίμονα. Βεβαίως, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Όμως, με σύμμαχο τον Χριστό, ο Σατανάς δέθηκε, συντρίφθηκε η κεφαλή του μετά την Ανάσταση του Κυρίου και βλέπουμε μια βελτίωση σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων σχέσεων, διότι περιορίστηκε ο Σατανάς, ο αρχαίος όφης, ο οποίος είχε κάνει τόση καταστροφή στην ανθρωπότητα προ Χριστού. Μέσα στα Ευαγγέλια υπάρχουν και οι πράξεις των Αποστόλων και θα επανέλθουμε σε μια άλλη εκπομπή μας να δούμε τι είναι αυτές οι πράξεις των Αποστόλων, διότι όπως ξέρουμε δύο όροι υπάρχουν για τη σωτηρία μας. Είναι τα δύο κουπιά της βάρκας που πρέπει και τα δύο να πηγαίνουν συγχρόνως, γιατί η βάρκα δεν μπορεί να προχωρήσει με το ένα κουπί. Είναι η Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία. Με άλλα λόγια, να ξέρουμε τι ακριβώς θέλει από μας ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά να μην μείνουμε μόνο στη γνώση του Ευαγγελίου, αλλά και να προχωρήσουμε στην πράξη του Ευαγγελίου. Και η πράξη των Αποστόλων είναι ακριβώς πώς πραγματοποιήθηκε το Ευαγγέλιο, αφού μας εξηγούν πρώτα ότι έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή στους Αποστόλους, τους φώτισε, έγινε σύμμαχός τους το Άγιο Πνεύμα και δεν τους εγκατέλειψε, γιατί και ο Χριστός τους είπε ότι θα είμαι μαζί σας και το Άγιο Πνεύμα θα σας συμβουλεύει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και δεν τους εγκατέλειψε λοιπόν. Σε όλη τη διάρκεια της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία του. Βλέπουμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, που θα πούμε σε μια προσεχή εκπομπή, να κάνουμε 2-3 συστάσεις, πώς φτιάχτηκε η πρώτη Εκκλησία των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε τη λύση σοβαρών προβλημάτων που απασχόλησαν την Εκκλησία, όπως ήταν το θέμα της περιτομής, που δεν ανάγκασαν τους χριστιανούς, εμάς, τους νέους Ισραηλίτες, το νέο Ισραήλ, εκείνους που πίστεψαν στον αληθινό Μεσσία, να περιτεμνόμεθα, όπως περιτέμνονταν οι του Μωσαϊκού νόμου παλαιοί Ισραηλίτες, αλλά όλες οι άλλες φυλές που συναπετέλεσαν το νέο χριστιανικό σώμα, είτε Έλληνες, είτε Μίδιοι, είτε Πάρθοι, Ελαμίτες, οποιοδήποτε, δεν υπέστησαν περιτομήν, διότι η περιτομή πλέον είναι πνευματική, η περιτομή της Καινής Διαθήκης. Και άλλα σοβαρά προβλήματα έλυσαν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι.
την ισοτιμία μεταξύ Ελλήνων και Ισραηλιτών, την οποία δεν δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και αφήνιασαν κυριολεκτικά όταν ο Παύλος μιλούσε για ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, οι Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν αθεράπευτα σοβινιστές και οι παλαιοδιαθηκικοί, οι σκληροί Ισραηλίτες, δεν δέχτηκαν να είναι ίσοι με τους άλλους λαούς, ενώ εμείς το δεχτήκαμε αυτό. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν, η γλωσσολαλιά που έδωσε το Άγιο Πνεύμα, οι προφητείες και οι διδασκαλίες που έγιναν από τους δασκάλους, τους προφήτες, αλλά και τους διακόνους που με δημοκρατικό τρόπο διάλεξαν οι Απόστολοι, η μεταστροφή του Παύλου τέλος στη Δαμασκό και πολλά άλλα θέματα, τα σημαντικά οράματα που είδε ο Απόστολος Πέτρος και όλες οι περιοδίες του Αποστόλου Παύλου βρίσκονται στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι και αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο μας και πρέπει να το διαβάζουμε. Πρέπει να διαβάζουμε και τις πράξεις των Αποστόλων. Τώρα, μετά από παράκληση αγαπητών φίλων εδώ, θα θέλαμε να συνεχίσουμε σε λίγο μαζί σας με τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος έχει να μας πει και ερωτήσεις έχουμε να κάνουμε και να δεχτούμε, αλλά και να μιλήσουμε για την περιλάλητη, περιβόητη συνθήκη Σέγγεν, για την οποία έχουν τόσα πολλά υποθεί και με ντοκουμέντα και με αποδείξεις πλέον χειροπιαστές μέσα από έγγραφα δικά τους, αυτών των ανθρώπων της νέας εποχής που θέλουν να φέρουν τη συνθήκη Σέγγεν, θα αποδείξουμε ότι είναι σχέδιο των ανθρώπων που κυβερνούν τον πλανήτη, των ανθρώπων των Λεσχών, Bilderberg, των Rothschilds και Rutherfords και Rockefellers και Lunds και όλων αυτών οι οποίοι έχουν τις μεγάλες συμμαχίες του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαπλεκόμενη ιστορία των σκοτεινανθρώπων του πλανήτη, οι οποίοι και αυτοί σαν βαρύ πυροβολικό πλέον πάνε να κάνουν την παγκόσμια καταγραφή μέσω της συνθήκης Σέγγεν και των μικροτσίπς. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε πάλι κοντά σας.